Σε αποξήλωση των παράνομων αγωγών που βρίσκονται στην παραλία του Λαγανά, είχε προχωρήσει τον περασμένο μήνα η Δημοτική Αρχή, ύστερα από καταγγελίες του Δικηγορικού Συλλόγου Ζακύνθου για θαλάσσια ρύπανση. Έπειτα από χαρτί που ήρθε από την εισαγγελέα στην υπηρεσία μας προχθές, δόθηκε διαταγή να σκάψουμε κατά μήκος παραλίας παράλληλα με το ξενοδοχείο, το συγκεκριμένο, να εντοπίσουμε τυχόν άλλες σωλήνες. Όπως βλέπετε κι εσείς, τώρα έχουμε ξεκινήσει από τη μία άκρη του ξενοδοχείου στην άλλη. Εντοπίσαμε ήδη μία επιπλέον, η οποία δεν είχε εντοπίσει την προηγούμενη φορά. Και θα δούμε τι άλλο θα προκύψει μέχρι να φτάσουμε στην άλλη άκρη του ξενοδοχείου. Μετά από νέες καταγγελίες, η αποξήλωση συνεχίζεται στην προσπάθεια εντοπισμού και άλλων σωλήνων που μολύνουν με λύματα τον κόλπο του Λαγανά, καθώς ο αριθμός τους είναι άγνωστος και η προσπάθεια απομάκρυνσής τους γίνεται δυσκολότερη. Παρευρεθήκαμε στο σημείο από τις 9 ώρα το πρωί. Έχουμε ξεκινήσει με μηχάνημα του Δήμου να σκάβουμε. Θα εξαντήσουμε κάθε πιθανότητα πόσες σωλήνες τέλος πάντων υπάρχουν. Από εκεί και μετά, ας κάνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες στη δουλειά τους για τον τρόπο με τον οποίο θα αποξηλωθούν προς τη θάλασσα. Γιατί όπως βλέπετε, είναι σε τέτοιο βάθος που είναι αδύνατον να τις τραβήξουμε και να μην κοπούν. Σημαίνει ότι θα μείνει σίγουρα κάποιο κομμάτι μέσα. Τώρα, πώς ακριβώς θα αποξηλωθούν σε όλο τους το μήκος, δεν το γνωρίζω. Χρησιμοποιώντας εξκαφέα, οι αγωγοί που εντοπίζονται θα απομακρυνθούν από την παραλία. Το μηχάνημα αυτό αρχικά θα απομακρύνει την άμμο στο σημείο που βρίσκονται οι αγωγοί και μόλις τους αποκαλύψει θα τους απομακρύνει φορτώνοντάς τους σε φορτηγό. Στη συνέχεια θα αποκαταστήσει την παραλία όπως ήταν πριν την παρέμβαση, κλείνοντας όποιο χαντάκι έχει δημιουργηθεί.